When you play the game of law, you win or you die. There is no middle ground. Γεια σας αδέρφια, είμαι ο Σπύρο Τσανάκα και αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς When you play the game of law, you win or you die. Καλοκαιράκι λοιπόν, ο καθένας είναι σε μια διαφορετική κατάσταση. Άλλος είναι single, άλλος είναι παντρεμένος, άλλος είναι ελεύθερος, άλλος χωρισμένος, άλλος ψάχνει τον έρωτα της ζωής του, άλλος προτιμάει την ελευθερία και την ησυχία του. Στο πρώτο επεισόδιο λοιπόν, του όταν παίζεις το παιχνίδι του έρωτα ή κερδίζεις ή πληγώνεσαι, θα ήθελα να μιλήσω για κάποιες καταστάσεις που συναντάμε όταν παίζουμε το παιχνίδι του έρωτα. Ανεξάρτητος λοιπόν τι είναι ο καθένας, gay, straight, bi, pansexual, όλοι αναζητάμε έναν ερωτικό σύντροφο για να περάσουμε μαζί τη ζωή μας και σαφώς να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ευζήν, όπως λέγανε και οι αρχαίοι πρόγονοι. Λοιπόν, στο παιχνίδι λοιπόν του έρωτα κερδίζεις ή χάνεις ή πληγώνεσαι. Τι πιστεύετε εσείς? Για πολλούς οι σχέσεις είναι τυχεία και οι μακροχρόνιες σχέσεις είναι το όνειρο ζωής, να βρουν ένα τέρι ώστε να ταιριάξουν και να ζήσουν αρμονικά το υπόλοιπο της ζωής του. Στο σύγχρονη βέβαια εποχή που ζούμε και στον πολυλάτο καταναλωτισμό, στη συνεχή αλλαγή, στο μη δεν ξέρουμε τι μας φέρει το αύριο, βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά ζευγάρια που χωρίζουν, πολλά διαζύγια, σχέσεις που δεν κρατάνε πάρα πολύ και τα πράγματα πάει όπως πάει. Αξίζει λοιπόν το παιχνίδι του έρωτα, φυσικά και αξίζει. Βέβαια πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για αναπάντεχα εμπόδια που θα βρεις στο δρόμο σου. Λοιπόν, συμφωνούμε όμως με το ρητό το «Η κερδίση πληγώνεσαι». Και τι πρέπει να κάνεις για να μην πληγωθείς? Σίγουρα δεν πρέπει να πληγώσεις τον άλλον. Πρέπει να είσαι σωστός απέναντι στη σχέση σου βέβαια και το κάρμα που υπάρχει βέβαια θα κάνει το δρόμο του εάν εσένα σου έχουν συμπεριφερθεί άσχημα. Τώρα, εάν είναι καλύτερο να είσαι σε σχέση ή άμα είσαι single, αυτό αφορά βέβαια τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Άλλοι το προτιμούν, την ελευθερία τους, το να έχουν την επιλογή τους, να ζήσουν όπως θέλουν, γιατί η σχέση βέβαια σε βάζει σε κάποια στερεότυπα. Δεν είσαι μόνος σου πια, είσαι μαζί με έναν άλλον άνθρωπο και πρέπει να είστε μαζί και να κάνετε πράγματα μαζί. Βέβαια, αυτό έχει και τα καλά του. Ο ένας ενδιαφέρεται για τον άλλον. Αν αρρωστήσεις, αν σου έρθουν κάποιες δυσκολίες στη ζωή, να τις ανεβείτε μαζί. Βέβαια, αυτό απαιτεί χρόνο να γνωρίσεις τον άλλον, να ταιριάξεις και να μην υπάρχει και το αίσθημα της να δώσεις και να πάρεις και όχι της εκμετάλλευσης, όπως γίνεται πολλές φορές σε σχέσεις που ο ένας κοιτάζει να πάρει πιο πολλά από αυτά που δίνει στον άλλον. Τώρα, αν σε αφορά το θέμα του όλοι μπορούν να πληγωθούν βέβαια, μπορεί η σχέση να οδηγηθεί σε όχι σε καλό δρόμο και να έχουμε βέβαια αναπάντεχα κακά όπως χωρισμός και ερωτική απογοήτευση που βέβαια είναι πάρα πολύ βαρύ συνέστημα και πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με πολύ περηφάνεια και πολύ δύναμη βέβαια. Οπότε παίζουμε το παιχνίδι του έρωτα. When you play the game of love, you win or you die. Πάντα βγαίνουμε ραντεβού, γνωρίζουμε νέους ανθρώπους. Οι γυναίκες είναι ωραία πλάσματα και επικίνδυνα βέβαια. Οπότε καλή τύχη σε όλους όσους παίζουν το παιχνίδι. Γράψτε αν θέλετε από κάτω στα σχόλιά σας αν σας αρέσει να παίζετε το παιχνίδι του έρωτα. Και στο επόμενο βιντεάκι της νέας σειράς θα έχουμε κάποια tips στο πώς να βγάλεις, να προσπαθείς τέλος πάντων να βγάλεις ερωτικό σύντροφο. Να είστε καλά, να είστε γεροί, δυνατοί.